Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική μας συζήτηση. Με πολύ χαρά υποδέχομαι στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Όλγα Γεωργοβασίλη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εγώ για την παρουσία σας εδώ. Να ξεκινήσουμε με θέματα αρμοδιότητάς σας. Λοιπόν, σήμερα είχατε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη. Θα το δούμε και ως ρεπορτάζ στη συνέχεια του δελτίου μας. Προέκυψε μια εξέλιξη σε σχέση με την ανανέωση της βίζας. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Κοιτάξτε. Και κυρίως τι δώσαμε για να το πάρουμε αυτό, θέλω να μου πείτε. Κοιτάξτε, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά και πέραν των σύνορων της Ευρώπης, προφανώς δεν έχουν σύνορα. Και βεβαίως η χώρα, για να θεωρείται ασφαλής χώρα, οφείλει κάποιες δράσεις να τις έχει κάνει. Αυτό σημαίνει ότι ασφάλεια σύνορων, ασφάλεια στις πτήσεις, στις αεροπορικές. Υπήρχε μια εκκρεμότητα, μια ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία κάναμε το Δεκέμβριο, για το PNR, δηλαδή τα στοιχεία επιβατών στις πτήσεις που εισέρχονται στο χώρο τον ευρωπαϊκό. Μια οδηγία η οποία ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν ένα από αυτά τα βήματα τα οποία συζητάμε. Και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια συνόρων και στα χερσαία σύνορα, αλλά και στις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει οι διάφορες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, τα θέματα κυρίως της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, η οποία μας αφορά όλους. Η χώρα έχει κάνει πολλά βήματα σε αυτό, και αυτό σήμερα, το ότι άλλαξε από ένα χρόνο σε δύο χρόνια η απαλλαγή θεώρησης βίζας και παραμένουμε στο καθεστώς και μπήκαμε στο καθεστώς της διετίας για τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέρατε και θα δούμε και στο ρεπορτάζ σας όπως λέτε. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι εμπιστοσύνη στη χώρα. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και αυτό αναγνωρίζεται και στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Και για μας ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή σήμερα. Τώρα, σήμερα η μέρα σας, τέλος πάντων, φαντάζομαι ως εκθέσεώς σας, ότι θα ξεκίνησε έτσι λίγο περιπετειωδώς, επειδή είχαμε τα ξημερώματα αυτά που είχαμε στη Ρόδο. Και θα ήθελα και επιχειρησιακά, αλλά και πολιτικά, να μου πείτε πώς ακριβώς φτάσαμε εκεί στα έκτροπα, αλλά και τι σήμα δίνει η ΓΕΣΕ, την ώρα που αποκαθίστα τις συλλογικές συμβάσεις που μειώνει την ανεργία κτλ., να πλακώνονται, έτσι για να το πούμε απλά, συνδικαλιστές μεταξύ τους. Νομίζω ότι οι διαδικασίες του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου της ΓΕΣΕ, που θα έπρεπε να είναι και μια κορυφαία στιγμή στις μέρες μας, ανέδειξε όλη την παθογένεια του συνδικαλιστικού κινήματος και δι' του κορυφαίου αυτού οργάνου. Ξέρετε, ένα συνέδριο το οποίο προσπαθούσε να γίνει με κλειστές πόρτες, με ιδιωτική αστυνομία, με ιδιωτική φύλαξη. Ένα συνέδριο στο οποίο απαγορεύτηκε να είναι δημοσιογράφοι. Ένα συνέδριο που ζητούσε ελέγχους στο ποιοι εισέρχονται, δηλαδή αν θα είναι ακριβώς, σε διαδικασίες οι οποίες κατά τα άλλα θα όφυλαν να είναι ανοιχτές. Εδώ λοιπόν. Βέβαια, εκείνοι που ήθελαν να τις καταστήσουν ανοιχτές προσπάθησαν να το κάνουν με όλους τους, έτσι. Αναφέρομαι στα στελέχη του ΠΑΜΕ, δηλαδή. Κοιτάξτε. Λωστοί δεν υπήρχαν. Έγινε μια συμπλοκή, η οποία δεν ήταν όσο σημαντική, τόσο όσο λέγεται. Και αυτό το οποίο αναφέρεται, διότι το ερευνήσαμε αυτό. Αυτό το οποίο φέρεται, αν είχαν λωστούς ή κοντάρια ή τέτοια, όχι, ήταν ένα χερούλι μιας πόρτας, το οποίο κάποιος το έβγαλε. Περί αυτού πρόκειται. Προφανώς, ούτε εγώ συμφωνώ με το ότι με τη βία μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα. Στη δημοκρατία τα ζητήματα του συνδικαλιστικού κινήματος για χρόνια έχουν λυθεί στη χώρα μας. Και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουν πίσω. Απ' την άλλη, όταν η αστυνομία είναι το προαπαιτούμενο για να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, δεν τιμά το συνδικαλιστικό κίνημα ούτε τη ΓΕΣΕΕ. Η αστυνομία λοιπόν, όπως τη ζητήθηκε, η αστυνομία έχει αρμοδιότητες εκ του νόμου. Ναι, βέβαια. Και με βάση αυτές κινείται. Αλλά προφανώς δεν ζητήθηκε ότι από την ΓΕΣΕΕ να είναι μέσα στο χώρο η αστυνομία. Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτό. Ωστόσο, υπήρχε μία διαχείριση του ζητήματος, η οποία έλεγε ότι αν δεν γίνει το συνέδριο, φταίει η ελληνική αστυνομία, που
στην αντίθετη πλευρά, αν υποθέσουμε ότι η ελληνική αστυνομία δεν έκανε ακριβώς αυτό το οποίο της επιτάσσει το δικαιϊκό σύστημα της χώρας, θα ήταν η αστυνομία η οποία θα είχε διαλύσει το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Άρα ήταν λίγο δίκοπο μαχαίρι, λέτε, γιατί η αστυνομία όντως δεν πηγαίνει ποτέ ότι στα συνέδρια. Όταν φτάνουμε στη στιγμή το συνέδριο της, της ΓΕΣΕ να κρίνεται αν θα γίνει ή δεν θα γίνει από την ελληνική αστυνομία, αυτό από μόνο του γεννά θλίψη. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθούν όλοι, όλοι το συνδικαλιστικό κίνημα ή οι εργαζόμενοι της χώρας, την ώρα που θετικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων έρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης, το συνδικαλιστικό της όργανο δεν έχει βρει ποτέ μια στιγμή για να μιλήσει για αυτά και να τα αναγνωρίσω θετικά. Αντιθέτως, φτάνουμε σήμερα το συνέδριο να διεξάγεται με αυτούς τους τρόπους. Στη δημοκρατία, λοιπόν, και από την πλευρά, μου, δεν θα επέτρεπα να γυρίσουμε τη χώρα πίσω όταν τα ζητήματα αυτά τα έδινε η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, δύο ακόμα ερωτήσεις για να κλείσουμε μετά τις αρμοδιότητάς σας, εκτός αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Καταρχάς, αν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στα Διαβατά που είχαμε μία ένταση πριν λίγες ώρες με πρόσφυγες και κάποιοι μιλούσαν για σκηνές ειδωμένες. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Και επίσης, επειδή. Και πριν τον ανασχηματισμό, πριν δηλαδή πάει η κυρία Παπακώστα με εσάς ασφαλώς, υπό εσάς στην Κατεχάκη, πάλι κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς ακούσατε τη δήλωσή της ότι ήταν ξέφραγο Αμπέλη, νομίζω, η Αθήνα ή κάπως έτσι πριν αναλάβει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε. Νομίζω ότι ήταν εκ παραδρομής. Κοιτάξτε, το κέντρο της Αθήνας είχε και έχει προβλήματα. Και αντιλαμβάνεται εύκολο κάθε. Ο κάθε πολίτης ότι τα ζητήματα της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας είναι μια διαρκής μάχη. Το ζήτημα είναι κατά πόσον αποτελεσματικά μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίζει, που είναι κομμάτι του κατασταλτικού μηχανισμού, αντιμετώπιση, άρα και η ελληνική αστυνομία, αλλά και τι συμβαίνει σε μια χώρα, ώστε να μπορεί να τα προλαμβάνει. Που εδώ δεν είναι τόσο ο ρόλος της αστυνομίας, όσο είναι η κοινωνία των πολιτών, είναι οι συνεργασίες, είναι η συμμετοχή πολιτών, συνεργασίες τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν διεξοδικά. Η ελληνική αστυνομία, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, κάνει μεγάλες προσπάθειες. Στα τελευταία 4 χρόνια που έχω εικόνα από την σημαντική δουλειά που είχε γίνει και από τον προηγούμενο υπουργό, και συνεχίζουμε και βαδίζουμε. Έχουμε εξαρθρώσεις μεγάλων δικτύων, κυκλωμάτων σοβαρής εγκληματικότητας, με μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας και στο κομμάτι των ναρκωτικών και στο κομμάτι της διακίνησης παράνομου εμπορίου, παραεμπορίου, διακίνησης μεταναστών. Μην ξεχνάμε και αυτό το μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, των διακινητών, που είναι πλήγη. Απλώς παρά το γεγονός ότι είναι όντως σχεδόν καθημερινές οι επιτυχίες της αστυνομίας. Και βεβαίως και τη μεγάλη επιτυχία, την εξάρθρωση του κυκλώματος των φυλακών, που είναι και εν εξέλιξη. Και είναι και σε επίπεδο εντυπώσεων όμως. Πραγματικά προβλήματα παραμένουν. Οι σχεδιασμοί είναι καθημερινοί στον τρόπο αντιμετώπισης. Ξέρετε, υπάρχουν ναρκωμανείς. Ο ναρκωμανής, προφανώς, ο έμπορος θα πλησιάσει την περιοχή. Ο ναρκωμανής είναι ένας άνθρωπος ασθενής. Βέβαια. Δεν είναι δουλειά ούτε της ελληνικής αστυνομίας να τον πάει στο κρατητήριο, ούτε να τον φυλακίσει. Εδώ, λοιπόν, σας το αναφέρω αυτό για να τονίσω την ανάγκη συνεργασίας του κράτους όλων των φορέων και βεβαίως με καθοριστικό ρόλο τοπική αυτοδιοίκηση. Και αναφέρω εδώ το παράδειγμα του πεδίου του Άρεως, με εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Ρένα Τιδούρου και την ελληνική αστυνομία. Σε λίγους μήνες το πεδίο του Άρεως έχει αποδοθεί στους πολίτες του για να το απολαμβάνουν. Αυτό σημαίνει όμως συνέργειες. Δεν αρκεί η καταστολή. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και μια διαρκής μάχη. Θα το παρακολουθούμε διαρκώς το θέμα του πεδίου του Άρεως, γιατί Βεβαίως. Για χρόνια ήταν ένα μπάχαλο, έτσι. Βεβαίως. Περνώντας τώρα στα κεντρικά πολιτικά, για την περίφημη υπόθεση Πετσίτη, ανεξαρτήτως των κινήτρων που μπορεί να βρει κάποιος στο αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να την κρατήσει ή όχι στην επιφάνεια, εσείς θα μας το πείτε αυτό. Οι απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι πρώτον ότι το θέμα είναι ανύπαρκτο και δεύτερον
ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Θεωρείτε ότι με βάση αυτή την εικόνα που προσπαθούν διάφοροι να φιλοτεχνήσουν, ότι εδώ κάτι υπάρχει, ότι υπάρχουν φωτογραφίες, πλάνα στο Μαξίμου, από εδώ, από εκεί, είναι αποστομωτικές αυτές οι απαντήσεις που μόλις σας ανέφερα? Να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, είναι ένα ανύπαρκτο πολιτικό θέμα. Mm-hmm. Προφανώς, πιθανόν να έχει ποινικές προεκτάσεις, οι οποίες δεν αγγίζουν όμως το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. θεσμικούς ρόλους της κυβέρνησης, διότι φωτογραφία... Εγώ έχω φωτογραφηθεί με άπειρους ανθρώπους, δεν ξέρω με ποιους. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή, δεν είναι αυτό κριτήριο. Και το ότι κάποιος είχε συμμαθητεί κάποιον και κάποιος ενδεχομένως για κάποιο διάστημα ερχόταν και σε επαφή, αυτό δεν είναι... Δεν μπορούμε να το ποινικοποιήσουμε. Εκτιμώ και εγώ ότι αυτό είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, δηλαδή κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι το οποίο προσβάλλει τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Και κατά τα άλλα όλα αυτά είναι συνωμοσίες σε αποδεδειγμένες ποινικές υποθέσεις. Σας θυμίζω τον παιδεραστή, την υπόθεση του... Ναι. του Γεωργιάδη. Λοιπόν, όπου εκεί έπρεπε γρήγορα να αποσοβηθεί ένα ζήτημα και να βγουν μπροστά κάποια άλλα. Και μη διστάζοντας και με fake πληροφορίες, ψεύτικες πληροφορίες, ερχόμενοι εδώ τώρα, διάβαζα στο διαδίκτυο, πριν από χθες είχε επισκεφτεί ο κ. Μητσοτάκης σε πόλια, νομίζω. Ναι. Και εκεί, από εκεί είπε ότι κάποιος άνθρωπος τον πλησίασε, του είπε ότι εγώ ψήφιζα την αριστερά, ναι, ναι. αλλά τώρα θα ψηφίσω εσάς και μην με απογοητεύσετε κτλ. Και διαβάζω πριν από λίγο ανάρτηση από τον άνθρωπο που λέει ότι ναι, εγώ ήμουν αυτός, δεν είπα ποτέ ότι θα τον ψηφίσω. Αντιλαμβάνεστε ναι. ότι το να πει κάποιος κάτι ως ψεύτικο, πιστεύοντας ότι αυτό του κάνει καλό, δεν νομίζω ότι είναι ένα περιβάλλον πολιτικό, δεν είναι ένα σοβαρός δημόσιος λόγος με τον οποίο μπορεί να πορευθούμε παραπέρα και όχι μόνο σε προεκλογική περίοδος, αλλά συνολικά στην πολιτική ζωή της χώρας, πολιτικοκοινωνική ζωή της χώρας. Mm-hmm. Μια που λέτε τώρα για δημόσιο λόγο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε μια έτσι αυτοκριτική που έκανε ο Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής προχτές, που είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κυβέρνηση καθυστέρησε να επιχειρηματολογήσει στην κοινωνία, να εξηγήσει στους πολίτες τα ωφέλη της Συμφωνίας των Πρεσπών, λέγοντας μάλιστα ότι σχεδόν μια εβδομάδα πριν την ψήφιση δεν είχε καν μοιραστεί το κείμενο, ας πούμε. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή και μέλη της κυβέρνησης αυτής και ο πρόεδρος της Βουλής δεν διστάσαμε ποτέ να κάνουμε αυτοκριτική. Mm-hmm. Και να παραδεχθούμε λάθη και αδυναμίες. Προχθές ο κύριος Δραγασάκης έκανε επίσης μια δημόσια αυτοκριτική δήλωση. Το πρόβλημά μας να πούμε την αλήθεια mm-hmm. για μερικά πράγματα. Και ναι, μερικά πράγματα έχουν τρέξει πολύ, δηλαδή ας πούμε το ότι σήμερα εκατομμύρια συμπολιτών μας ανασφάλιστον έχουν δωρεάν παροχή υγείας αλλά και φάρμακα. Αυτό είναι μια είδηση η οποία δεν έχει διοχετευτεί τόσο στην κοινωνία παρόλο που συμβαίνει αρκετά χρόνια. Διότι στο δημόσιο λόγο εξαντλούνται τα ζητήματα σε ατάκες και δι' κατευθυνόμενες και δι' σε θέματα τα οποία συνειδητά μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή αντί να συζητάμε τα σοβαρά επίδικα να συζητάμε για τον Πετσίτη, ας πούμε. Είναι μια αντιστροφή και ένας παρολογισμός. Σύμφωνοι, αλλά αυτό φτάνει για να εξηγήσει τις μεγάλες διαφορές που καταγράφονται στις δημοσκοπίες. Δηλαδή, ο ανασφάλιστος το νιώθει στο πετσί του ότι έχει φάρμακα πια. Ή όσοι παίρνουν τα επιδόματα του κοινωνικού κράτους που η κυβέρνησή σας διπλασίασε, τριπλασίασε, δεν θυμάμαι, το νιώθουν και αυτοί στο πετσί τους. Δεν θα έπρεπε να αλλοιώσει η εικόνα, λοιπόν. Φταίνε μόνο τα fake news ή όσα λένε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται. Και τα ελέγχονται εννοώ τα περισσότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας ελέγχονται από δυνάμεις οι οποίοι δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι της πάση γνωστό. Mm-hmm. Και εκεί μπαίνει η ατζέντα η οποία ξεκινάει από το πρωί και καταλήγει το βράδυ με δέματα θέματα τα οποία για την πλευρά της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας θεωρούνται προνομιακά. Υπάρχει έλλειμμα στο να πει αυτή η κυβέρνηση τα θετικά όλα προς τον ελληνικό λαό.
υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί. Πιστεύω να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξέρετε, και ο Έλληνας πολίτης είναι πια διαφορετικός. Έχουν καταλάβει οι πολίτες. Το έχουν καταλάβει, αυτό έχει αποδειχθεί και στα δημοσκοπικά ευρήματα. Σας θυμίζω τις εκλογές του 2015, σας θυμίζω το δημοψήφισμα, σας θυμίζω ότι τα πολλά τελευταία χρόνια καμία δημοσκόπηση δεν προσέγγισε το αποτέλεσμα. Άρα λέτε ότι είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς για τις ευρωεκλογές. Εγώ είμαι βέβαιη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν υποθέσουμε μερικές περιπτώσεις, είχε μια κάμψη για πολλούς λόγους, διότι μνημόνιο διανύαμε. Ναι. Και υπήρχαν ζητήματα. Εκτιμώ ότι σήμερα, μετά και τη λήξη των μνημονίων και τη σειρά θετικών μέτρων που πραγματικά δείχνει αυτή η κυβέρνηση ποιος είναι ο στόχος και ποια η πολιτική η οποία θέλει να εφαρμόσει, ο Έλληνας πολίτης δεν είναι ανόητος, το καταλαβαίνει. Και το καταλαβαίνει στην προσωπική του ζωή, στην τσέπη του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον, εάν η ζωή του βελτιώνεται. Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα όλα. Έχουμε σοβαρά θέματα απέναντί μας. Mm-hmm. Έχουμε μια σοβαρή ανεργία, την οποία όμως καταπολεμούμε και μειώθηκε πάνω από 10 μονάδες. Η χώρα έχει μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης, mm-hmm. η χώρα βγαίνει στις αγορές, η χώρα διεθνώς αναγνωρίζεται ως μια χώρα που κάποιος μπορεί να έρθει να επενδύσει, ως ασφαλής τόπος επενδύσεων. Αυτά όλα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και πέραν της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Τώρα που λέτε για σοβαρό περιβάλλον επενδύσεων, σήμερα ένα από τα θέματα της επικαιρότητας είναι η ιστορία με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αν φρενάρει ή όχι τις επενδύσεις στον Πειραιά. Χτες είχαμε να κηρύσσεται άγωνος ο διαγωνισμός για το 51% ναι. των ΕΛΠΕ. Στο ελληνικό οι μπουλντόζες ακόμη έρχονται, τέλος πάντων. Είναι όντως η Ελλάδα σοβαρός χώρος επενδύσεων? Ο σοβαρός επενδυτής θέλει και σοβαρούς όρους και γνώση εκ των προτέρων το τι θα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Ο σοβαρός επενδυτής θέλει να κινηθεί στους όρους που ένα σοβαρό κράτος βάζει. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το γνωστό mm-hmm. ΚΑΣ, το οποίο στήριξε διαχρονικά, όχι σήμερα, διότι δεν είναι κομματικό όργανο, και στάθηκε πάνω στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας με σεβασμό, mm-hmm. δεν μπορεί κάποιος σήμερα εύκολα να το απαξιώνει. Η χώρα λοιπόν δεν πάσχει, δεν μένουν πίσω οι επενδύσεις, και αυτό άλλωστε δηλώθηκε, και καμία επένδυση δεν απειλήθηκε, ούτε της Κόσκο, ούτε το αντιθέτως. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν μάλλον, να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η χώρα αυτή είναι μια χώρα που δεν έχει νόμους και κανόνες, που δεν προστατεύει την πολιτιστική της κληρονομιά και την ιστορία της, και από την άλλη πλευρά να πονάμε για την ιστορία της Βόρειας Μακεδονίας. Αντιφάσεις διαρκής. Mm-hmm. Με τον ίδιο σεβασμό οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τη χώρα μας και ό,τι μας έχουν κληρονομήσει μέχρι σήμερα, για να το διαφυλάξουμε, να το δώσουμε και στους επόμενους. Οι σοβαροί επενδυτές δεν κάνουν πλάτσικο στις χώρες. Μια που λέτε για τη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει μια άποψη έτσι, ακόμα και πολιτικά αντική, ότι τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτοκτονούν πολιτικά με το να έχουν συνέχεια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το Μακεδονικό και τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ότι πώς πάνε σε εκλογές άμα δεν το αφήσουν να ξεχαστεί για να περιοριστεί λίγο η ζημιά στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το επιχείρημα? Το ακούω συχνά τελευταία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή έκλεισε σκοτεινές σελίδες της ιστορίας mm-hmm. για δεκαετίες, που άφησαν να εκκρεμεί αυτό το ζήτημα. Είναι μια ιστορική συμφωνία, η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, που αυτό αποδεικνύεται και εμπεδώνεται διαρκώς. Αυτό λοιπόν σήμερα, προχθές ήταν το ταξίδι του Πρωθυπουργού, mm-hmm. μαζί με 140 νομίζω μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγαλύτερους της χώρας, οι οποίοι δεν πιστεύω ότι ενέδωσαν στην προδοσία και ήταν εκεί. Αν αυτό το εκτιμάει η Νέα Δημοκρατία, να το πει. Ήταν εμπιστοσύνη στη συμφωνία mm-hmm. και ήταν άνοιγμα και διευκόλυνση η χώρα μας να παίξει ένα ρόλο και οικονομικό, εκτός από τον γεωστρατηγικό της, που η χώρα έχει αναβαθμιστεί στα Βαλκάνια αλλά και διεθνώς, mm-hmm. να είναι και ένας πυλώνας ανάπτυξη της οικονομίας των Βαλκανίων. Ναι. Όποιος θέλει τη χώρα σφραγισμένη, όποιος θέλει τα σύνορά μας κλειστά, mm-hmm. δεν είναι κάποιος που αγαπάει τη χώρα.
Να κλείσουμε λίγο και με την διεύρυνση. Το Σάββατο έχουμε στο Γαλάτσι την πανελλαδική σύσκεψη, τέλος πάντων, της Προοδευτικής Συμμαχίας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η Προοδευτική Συμμαχία είναι έτσι ένα μετοπικό σχήμα ενόψη ευρωεκλογών ή αν ήρθε για να μείνει. Αν δηλαδή βρισκόμαστε στα γεννητούρια μιας μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι άλλο. Κοιτάξτε. Αυτή η συγκέντρωση, αυτή η συνάντηση, η οποία θα γίνει στο Γαλάτσι, όπως είπατε, το Σάββατο, και είναι μια συνάντηση της Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι στο ίδιο κόμμα, ούτε όλοι θα ενωθούμε σε ένα κόμμα. Είμαστε πολιτικές δυνάμεις, αλλά και πρόσωπα και συλλογικότητες, οι οποίοι συμφωνούμε στο μείζον επίδικο. Ποια Ελλάδα θέλουμε και ποια Ευρώπη θέλουμε. Θα αφήσουμε την Ευρώπη στην οπισθοχώρηση την οποία έχει τα τελευταία χρόνια με νεοφιλελεύθερες και ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τείνουν να αναπτυχθούν, οι οποίες τελικά όμως έχουν ευνοήσει ήδη το μόρφωμα των ακροδεξιών και των ναζιστών. Αυτό είναι το καινούργιο δίλημα στο οποίο έρχεται να ενωθεί αυτό το μέτωπο, όχι για να το αντιμετωπίσει μόνο, αλλά για να το νικήσει. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι μεγάλη ιστορική ευθύνη της εποχής των προοδευτικών δυνάμεων να μην επιτρέψουν το πισωγύρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, δεν τελειώνει λοιπόν στις ευρωεκλογές. Όχι, δεν τελειώνει στις ευρωεκλογές, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόταγμα της επόμενης περίοδου, που συνειδητοποίησαν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, οι οποίοι πολλοί ακολούθησαν τις πολιτικές τις φιλελεύθερες και που σήμερα μεταβάλλουν τις πολιτικές τους επιλογές και βλέπουν το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή την τακτική και αυτές τις πολιτικές. Η Ευρώπη, εάν χάσει αυτά για τα οποία υπήρξε, και αν χάσει τις αρχές τις οποίες ήρθε να υπηρετήσει, που είναι της αλληλεγγύης, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, τότε δεν μπορεί να υπάρχει. Μάλιστα. Είμαστε εδώ λοιπόν, ενώνονται οι προοδευτικές δυνάμεις και συμμαχούν για να αντιμετωπίσουν την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και την επέλαση της ακροδεξιάς. Το οποίο και στην Ελλάδα μας, και στην Ελλάδα, ναι, το μεγάλο πρόταγμα είναι αυτό. Προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα, αυτές που λέγονται προοδευτικές, όπως το Κινάλ, δεν αντιστέκεται σε αυτό και συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία κατά κύριο λόγο σε αυτή την αντίληψη. Αυτό θα το βρει μπροστά. Δεν εννοώ από εμάς. Εννοώ από τον ελληνικό λαό και από αυτά τα οποία θα εξελιχθούν στην πορεία. Εγώ λοιπόν είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτό το εγχείρημα. Θέλω όλοι να είμαστε εκεί και θέλω όλοι να είμαστε εκεί διότι, ξέρετε, η ζωή των Ελλήνων ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα 70% των αποφάσεων που αφορούν τους Έλληνες πολίτες αποφασίζονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Ακριβώς επειδή είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πάμε με χαλαρή ψήφο, δεν είναι δυνατόν να πάμε περίπατο όπως ενδεχομένως κάποιες άλλες φορές, αλλά θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να σκεφτεί απέναντι στα μεγάλα διλήμματα και να μπει ενεργητικά στην ψηφοφορία επιλέγοντας πίσω, μπροστά, πρόοδος, συντήρηση, νεοφιλελευθερισμός και προοδευτική τάση. Κυρία Υπουργέ, κυρία Γεροβασίλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.